Οι κριτικοί σωστά λένε πως η ελευθερία του νησιού τους ξεκίνησε από τη Μονή Αρκαδίου, καθώς το ολοκαύτωμα του 1866 έγινε αφορμή για να προωθηθεί μια λύση στο κριτικό ζήτημα. Ιστορία που θα μας αφηγηθείτε θα κάνει τους φίλους που μας βλέπουν να νιώσουν δέος. Τι είναι αυτό το κομμάτι με την Ανάσταση του Σωτήρος που βλέπουμε? Όταν ήρθαν λοιπόν οι Οθωμανοί Τούρκοι να καταλάβουν το μοναστήρι μας, 8 Νοεμβρίου 1866, αφού ανατείναξαν την πύλη της Μονής, μπήκαν τότε και στο ναό. Εδώ βρήκαν και μοναχούς και γυναικούπαιδα, τους έσφαξαν. Μετά από τις φαγές και λιλασίες που έγιναν εδώ, έβαλαν φωτιά και έκαψαν το ιστορικό τέμπλο του ναού μας. Από το ιστορικό όμως τέμπλο σώθηκε με θαύμα η εικόνα της Αναστάσεως που αντικρίζεται τώρα, Στέλιο μου. Είναι έργο τέχνης, είναι βέβαια γεωγραφία δυτικής τεχνοτροπίας και αναγέννηση. Ο Κύριος Αναστάς, ο Άγγελος δείχνει τον Χριστό μας. Βέβαια στο πρόσωπο του Χριστού υπάρχουν αίματα και είναι πραγματικά αίματα των σφαγιαστέντων μαρτύρων της πίστεώς μας, αυτών που σφαγιάστηκαν μέσα στο ναό τότε. Το 1866, στη μεγάλη σφαγή του Αρκαδίου. Τότε, μάλιστα. Αυτή είναι μια ιστορία και μια λεπτομέρεια που δεν τη γνώριζα και κοιτάζω αυτό το κομμάτι, αυτό το τεκμήριο της ιστορίας με δέος.